Συνεχίζουμε από αυτό το κανάλι να παρακολουθούμε το μείζον θέμα της απόκτησης νέων μονάδων επιφανείας από το πολεμικό ναυτικό. Διαβάζουμε τώρα στο γαλλικό ενημερωτικό site, ειδικό για θέματα άμυνας Mare Marine. Στα τέλη Μαΐου, σύμφωνα με την ιστοσελίδα, η Γαλλία υπέβαλε την τελική της πρόταση για να καλύψει τις ανάγκες του ελληνικού πολεμικού ναυτικού όσον αφορά νέες και εξυγχρονισμένες φρεγάτες για τις μονάδες επιφανείας του. Το πρόγραμμα απαιτεί 4 νέες φρεγάτες που βασίζονται στην αντίληψη σχεδιασμού άμυνας FDI, την επόμενη δηλαδή γενιά του γαλλικού ναυτικού, την επόμενη γενιά φρεγατών, τον εξυγχρονισμό 4 φρεγατών MECO 200 Ιτανή του πολεμικού ναυτικού, οι οποίες έχουν τεθεί σε λειτουργία πριν από κάποιες δεκαετίες, το νέο πρόγραμμα των νέων φρεγατών μέχρι να υλοποιηθεί θα καλύψουν 2 μονάδες του γαλλικού ναυτικού ως ενδιάμεση λύση. Έχουμε αναφερθεί και εμείς εδώ και καιρό από αυτό το κανάλι. Πρόκειται για την αντιαεροπορική φρεγάτα Jean Bart με έτος κατασκευής 1991, την ανθυποβρυχιακή Latouche Treville, η οποία έχει κατασκευαστεί το 1990. Αυτά προτείνει η Γαλλία σαν ενδιάμεση λύση μέχρι να τεθούν σε λειτουργία, μέχρι να είναι επιχειρησιακά για τον ελληνικό στόλο οι φρεγάτες Μπελαρά, οι 4 φρεγάτες, καθώς και οι 4 εξυγχρονισμένες ΜΕΚΟ, οι οποίες θα εξυγχρονιστούν σε ελληνικό ναυπηγείο. Mare Marine, το site, υπολογίζει σαν παράδοση, εφόσον η Ελλάς αποδεχθεί τη γαλλική πρόταση, την πρώτη το 2025 και μέχρι το 2029 να έχουν παραδοθεί όλα τα πλοία, τα οποία είναι συνεργασία της Naval Group με τη Thales και την MBDA, η MBDA, η οποία μεταξύ άλλων φτιάχνει και τους πυράβλους Scalp EG, Scalp Naval ή Storm Shadow. Προτείνει λοιπόν η Γαλλία τη διαμόρφωση FDI ή FDI HN, Hellenic Navy δηλαδή, σε αρχές του 2025. Σε κάθε περίπτωση η Thales έχει ισχυρή παρουσία στη χώρα μας μέσω της θυγατρικής της Thales Ελλάς. Αυτά λέει η γαλλική ιστοσελίδα, δίνει αυστηρή προθεσμία για την κατασκευή των φρεγατών, η οποία θα γίνει στο ναυπηγείο Lorient της Naval Group οπωσδήποτε. Η πρώτη κατηγορία έχει προετοιμαστεί για παράδοση στις αρχές του 2024, ενώ θα προχωρήσει περισσότερο το 2025 μέχρι το 2029. Σύμφωνα με τους Γάλλους, έχουμε κάνει και εμείς πολλές αναλύσεις για την Μπελαρά, για τις Μπελαρά, τις φρεγάτες αυτές. Θα έχουν συνολικό μήκος 121,6 μέτρα, πλάτος 17,7, βάρος με πλήρη φόρτο 4.400 τόνους, ραντάρ C-Fire και άλλες ηλεκτρονικές δυνατότητες σύγχρονης τεχνολογίας, υπερσύγχρονης τεχνολογίας, ταχύτητα 27 κόμβων, αντοχή με αυτονομία στη θάλασσα 45 ημέρες στα 5.000 ναυτικά μίλια προσδιορίζεται η ακτίνα δράσης της, η αυτονομία της. 8 πυράβλους Exocet MM40 Block 3, το τελευταίο πρότυπο Exocet, η τελευταία έκδοση. Τίθεται σε λειτουργία ο συγκεκριμένος πύραυλος το 2022 και τουλάχιστον 32 πυράβλους αντιαεροπορικής άμυνας. Μιλάμε για Αστέρ 30, οι οποίοι έχουν εμβέλεια πάνω από 120 χιλιόμετρα, και για εγγυής αεράμυνα για πιο κοντινούς στόχους Αστέρ 15S ή Mika NGS. Αυτά σύμφωνα με τη γαλλική ιστοσελίδα. Εδώ έχουμε και μία είδηση η οποία δεν είναι τόσο ευχάριστη, τουλάχιστον για εμάς. Ένας από τους λόγους που υποστηρίζαμε, είχαμε τη γνώμη ότι πρέπει το πολεμικό ναυτικό να αποκτήσει οπωσδήποτε τις γαλλικές φρεγάτες, είναι εκτός από τον Αστέρ 30, τον εξαιρετικό αυτόν πύραυλο, με ακτίνα δράση πάνω από 120 χιλιόμετρα. Ο κύριος λόγος ήταν η Missile de Croisière Naval, Scalp Naval, η στρατηγική αυτή πύραυλη, MDCN, οι οποίοι όπως φαίνεται δεν θα παραδοθούν εάν η χώρα μας αγοράσει τις Μπελαρά, δεν συμπεριλαμβάνονται στη γαλλική πρόταση. Υπάρχει δυνατότητα για την Ελλάδα, για το πολεμικό ναυτικό,
να ενσωματώσει τους πυράβλους αργότερα εφόσον χρειαστεί. Σε κάθε περίπτωση θεωρούμε αυτή την εξέλιξη ως δυσμενή κατά τη γνώμη μας. Φεύγουμε τώρα από τη γαλλική πρόταση και το Mer Marine, το γαλλικό site. Πάμε στο ελληνικό, το αγαπητό Defense Point. Έχει άλλη μία είδηση για τις Μπελαρά, την Naval Group. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Naval Group έχει επισκεφθεί την Ελλάδα, προωθεί τη γαλλική πρόταση για τις Μπελαρά στο πολεμικό ναυτικό. Ο Γάλλος πρόεδρος της Naval Group έδωσε έμφαση στην τεχνολογική ανωτερότητα των γαλλικών πολεμικών, στον τρόπο κατασκευής τους, δίνει δυνατότητα για περαιτέρω αναβαθμίσεις και προσθήκες σε οπλισμό, καθώς και την ψηφιακή αρχιτεκτονική του σκάφους, έχει πολλές περαιτέρω σημαντικές λεπτομέρειες το αγαπητό defense-point.gr. Μια και μιλάμε για το πανίσχυρο πολεμικό ναυτικό, το οποίο όμως θέλει για να συνεχίσει να είναι πανίσχυρο και τις επόμενες δεκαετίες νέα πλοία, εξυγχρονισμό ΜΕΚΟ, ενδιάμεση λύση, επιθεώρησε η πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Εκατερίνη Σακελαροπούλου. Εντυπωσιακές εικόνες έχουν δοθεί στο φως της δημοσιότητας από την επιθεώρηση του στόλου από την πρόεδρο της Δημοκρατίας. Έστειλε μήνυμα η κυρία πρόεδρος, εθνική υπερηφάνεια είναι το αίσθημα που κυριαρχεί. Εθνική υπερηφάνεια και σεβασμό προς τους άνδρες και τις γυναίκες του πολεμικού μας ναυτικού που υπηρετούν το έθνος με αφοσίωση, υψηλό φρόνημα και αυταπάρνηση. Η κυρία Σακελαροπούλου επιβιβάστηκε στη φρεγάτα Ύδρα, την υποδέχθηκαν η πολιτικοστρατιωτική ηγεσία της χώρας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Υφυπουργός, ο Αρχηγός ΓΕΘΑ, ο Αρχηγός ΓΕΝ, ο Αρχηγός Στόλου και άλλοι. Τώρα μετά την Ντόρα Μπακογιάννη και ο Δημήτρης Αβραμόπουλος ακυρώνει την παρουσία του στο διπλωματικό φόρουμ της Ατάλειας. Η Ατάλεια, πρωτεύουσα άλλοτε της Παμφιλίας, στη νοτιοδυτική Μικρά Ασία. Ευχάριστη η κίνηση του κυρίου Αβραμόπουλου. Δεν μπορούν να βρεθούν σοβαρές προσωπικότητες Έλληνες επίσημοι όταν έχει προσκληθεί εκεί ο ηγέτης του ψευδοκράτους, Ερσίν Τατάρ, ενός ψευδοκράτους το οποίο βρίσκεται πάνω σε κυπριακά εδάφη, σε εδάφη του ελληνισμού, έχοντας εκδιώξει 200.000 Ελλήνων εκεί, η παράνομη επιχείρηση Ατίλας των Τούρκων, ήδη καταπιέζουν και τους ίδιους τους Τουρκοκυπρίους, τους έχουν καταστήσει μειονότητα εκεί στα κατεχόμενα, εισάγοντας δεκάδες χιλιάδες επίκων εκεί. Σύμφωνα με τον Δημήτρη Αβραμόπουλο και ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η επιμονή, παρά την προειδοποίησή μου, του Ατάλεια Diplomacy Forum να μην συμμετέχει, να μετάσχει ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων Τατάρ με την ιδιότητα του Προέδρου του Ψευδοκράτους, δεν επιτρέπει τη συμμετοχή μου. Ήδη ενημέρωσα ότι την ακυρώνω. Η Κύπρος εκπροσωπείται μόνο από τον νόμιμο πρόεδρό της, τον Νίκο Αναστασιάδη. Υπενθυμίζουμε και την ανάρτηση της Ντόρας Μπακογιάννη. Μετά την επιλογή του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών να προσκαλέσει στο Antalya Diplomacy Forum, Ατάλεια Diplomacy Forum, τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων Ερσίν Τατάρ, με τον ανυπόστατο τίτλο Πρόεδρος της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου, ακύρωσα τη συμμετοχή μου στο εν λόγω φόρουμ. Ορθώς πράττουν κατά τη γνώμη μας οι Έλληνες επίσημοι. Πάμε στο βόρειο γειτονά μας τώρα, αλλάζουμε περιβάλλον. Αντιδράσεις υπάρχουν σε κύκλους του βορείου γειτονά μας όσον αφορά τη γιορτή της πολεμικής αεροπορίας τους. Πετούσαν στους ουρανούς των Σκοπίων και των άλλων πόλεων ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη, γεγονός που έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Φυσικά η Ελλάδα φυλάσσει τον εναέριο χώρο της γειτονικής χώρας. Στα διεθνή, Ντεν Πράις, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Υπερδύναμης, απαντώντας ερώτηση για τους S-400 της Άγκυρας, είπε ότι η αμερικανική πλευρά δεν έχει δείξει καμία προθυμία να αποδεχθεί την απόκτηση των ρωσικών συστημάτων από την Άγκυρα, ενώ επίκειται τις επόμενες μέρες η συνάντηση Biden-Erdogan στα πλαίσια της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής.
δίνει το μήνυμα υπερδύναμη, δεν ανέχεται την παρουσία των S-400 στην Τουρκία. Το σύστημα αυτό είναι ενάντια τόσο στα συμφέροντα του ΝΑΤΟ, αποτελεί απειλή για τη συμμαχία. Δεν θα μπορούσα να μιλήσω για το τι μπορεί να έχει πράξει προηγούμενη κυβέρνηση. Δεν θα ήθελα να μιλήσω για οποιοδήποτε ιδιωτικές διπλωματικές συζητήσεις. Επιτρέψτε μου να πω απλώς ότι ποτέ δεν προσφέραμε καμία ένδειξη ότι είμαστε πρόθυμοι να δεχθούμε την κατοχή από την Τουρκία του συστήματος S-400. Θα επαναλάβω ότι αυτό δεν συμβιβάζεται με το καθεστώς της Τουρκίας ως συμμάχου του ΝΑΤΟ. Αυτά μεταξύ άλλων τονίζει ο εκπρόσωπος ότι η ρωσική S-400, και να είμαστε πολύ σαφείς σχετικά με αυτό, δεν είναι συμβατή με τον εξοπλισμό του ΝΑΤΟ, απειλούν την ασφάλεια της τεχνολογίας του ΝΑΤΟ, δεν συμβαδίζουν με τις συμμαχικές δεσμεύσεις της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ, προτρέπουμε την Τουρκία και συνεχίζουμε να προτρέπουμε την Τουρκία να μην διατηρήσει αυτό το σύστημα. Στην πραγματικότητα, η κατοχή αυτού του συστήματος από την Τουρκία πυροδότησε κυρώσεις στη βάση του νόμου της αντιμετώπισης των εχθρών της Αμερικής μέσω κυρώσεων, το CAA-TSA. Ταυτόχρονα όμως συνεχίζει την πάγια αμερικανική θέση ο εκπρόσωπος ότι η Τουρκία είναι ένας μακροχρόνιος και πολύτιμος σύμμαχος του ΝΑΤΟ και γι' αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για εμάς η Τουρκία να αναγνωρίσει την ασυμβατότητα του συστήματος S-400 με το καθεστώς της του συμμάχου ως ΝΑΤΟ. Με λίγα λόγια, η αγαπητή Άγκυρα και οι κύκλοι της και οι κυβερνώντες της πρέπει να αποφασίσουν ανάμεσα στο ΝΑΤΟ και τους S-400. Θα δούμε τι μέλη γενέστε. Πάντως εμείς αμφιβάλλουμε αν η Τουρκία διατηρεί εν της πράγμαση την ιδιότητα του πολύτιμου σύμμαχου του ΝΑΤΟ. Η Τουρκία, η οποία έχει πάρει άλλο δρόμο, ο οποίος στρέφεται ενάντια στα συμφέροντα της Ρωσίας, της Κίνας, των Ηνωμένων Πολιτειών, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων των γειτονικών της κρατών, πλην της Γερμανίας που έχει συμμαχήσει, του Πακιστάν, του Κατάρ, το οποίο την χρηματοδοτεί, και σχεδόν κανενός άλλου παίκτη, διότι όλα τα περιφερειακά κράτη σε μια ευρύτατη περιοχή από τη Σιβηρία, τη Δυτική Κίνα, το Πακιστάν, όλη τη Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική, την Νότια Ουκρανία, τη Χερσόνησο της Κριμαίας, ολόκληρη τη Βαλκανική, φιλοδοξεί να τα εντάξει κάτω από τη σφαίρα επιρροής της, είτε άμεσα με στρατιωτική ενέργεια, είτε οικονομικά και πολιτισμικά. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, προωθεί τα νεοοθωμανικά και παντουρκικά σχέδια. Φυσικά, οι ηρωικοί Κούρδοι ανθίστανται στεναρά, δεν παραδίδονται, προδομένοι από κάθε έννοια διεθνούς δικαίου, κάθε έννοια ανθρωπιστικού δικαίου, δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι εκεί στα πατρογονικά τους εδάφη που τους αναφέρει ο Ξενοφών και όλοι οι αρχαίοι συγγραφείς είναι εκτεθειμένοι στα χτυπήματα των Τούρκων και οι Ιρανοί τους χτυπούν. Αντιστέκονται στο Κούρδοι αυτονομιστές τώρα του ΠΚΚ, στο τουρκικό στρατόπεδο Ντεγκυρμένταση, στο χωριό Ντογάν στο Σίρτ, επιτέθηκαν εναντίον των Τούρκων, χρησιμοποίησαν όπλο πολυβόλα, έχουν εξουδετερώσει έναν φρουρό ασφαλείας της Τουρκίας, πρόκειται για τον Μεχμέτ Μπαμπάτ, καθώς και ο Σιντίκ Μπουλούτ τραυματίστηκε, απώλειες, νέες απώλειες για τους Τούρκους. Αμέσως μετά οι Τούρκοι άρχισαν τη διεξαγωγή εκαθαριστικών επιχειρήσεων εκεί στην περιοχή. Συνεχίζει η Νάιλα Μοχάμεντ Ελμαγκούς, έχουμε αναφερθεί πάρα πολλές από αυτό το κανάλι, ζήτησε από τον Τζαβούσογλου όταν εκείνος επισκέφθηκε τη Λιβύη να φύγουν αμέσως οι τουρκικές δυνάμεις και οι Σύριοι μισθοφόροι από τη χώρα της. Είδαμε τις αντιδράσεις εναντίον, τις τα έχουμε αναλύσει. Ξαφνικά ξεχύθηκαν φανατικοί στους δρόμους, ζητούσαν την αποπομπή της γύρω από το ξενοδοχείο Κορινθία εκεί στη Λιβύη που στεγάζεται το Προεδρικό Συμβούλιο της χώρας. Μετά άρχισαν άλλα όργανα της Άγκυρας στην περιοχή να την κατακρίνουν ακόμα και για τον ντύσιμό της στην πρόσφατη επίσκεψή της στην Τουρκία. Σε κάθε περίπτωση η κυρία Ελμαγκούς τόνισε ότι η Λιβύη δεν θα επιτρέψει ξένες δυνάμεις, θα απαγορεύσει να δημιουργηθεί νέα κρίση και αποσταθεροποίηση στη χώρα της λόγω των γνωστών μισθοφόρων. Φυσικά η Άγκυρα έχει μεταφέρει εκεί από 16 έως 18.000 μισθοφόρων, η πλειονότητα των οποίων παραμένει εκεί. Τόνισε η Λίβια αξιωματούχος,
Δεν θα επιτρέψουμε ξένες δυνάμεις στη Λιβύη. Αυτά κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, κοινή συνέντευξης τύπου με τον Βρετανό Υπουργό James Cleverly. Να δούμε εκεί στη Λιβύη τι θα γίνει. Θεωρούμε ότι η Τουρκία θέλει να δημιουργήσει αναταραχή ούτως ώστε να μην γίνουν οι εκλογές εκεί. Δεν θέλει την ομαλότητα ούτε στη Λιβύη, ούτε στη Συρία και φυσικά όχι στο Ιράκ, όπως δεν το θέλει και στην Ουκρανία, διότι δεν μπορεί να πραγματοποιήσει τα σχέδιά της έναντι συντεταγμένων κρατών. Θέλει κράτη που μαστίζονται από εμφυλίους πολέμους και ταραχές, ούτως ώστε να επέμβει. Αποπειράθηκε κάτι τέτοιο ακόμα και για το πανίσχυρο και πυρηνικό Ισραήλ. Ζήτησε ακόμα και την αποστολή δυνάμεων υπό την αιγίδα της στην Ισραηλινή πρωτεύουσα Ιερουσαλήμ, η πρωτεύουσα του Εβραϊκού κράτους και σημείο αναφοράς για τους Ισραηλίτες διεθνώς εδώ και χιλιετίες. Ακόμα και οι Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν δεν θέλουν την Άγκυρα. Εκπρόσωπός τους είπε να αποχωρήσουν αμέσως οι Τούρκοι από τη χώρα του μαζί με τις υπόλοιπες νατοϊκές δυνάμεις. Σαφές μήνυμα ακόμα και από τους Ταλιμπάν. Η Τουρκία έχει 500 στρατιώτες στο Αφγανιστάν. Το ΝΑΤΟ συζητάει να της δώσει βοήθεια 130 εκατομμυρίων και το αεροδρόμιο της Καμπούλ, το στρατηγική σημασία αεροδρόμιο, αν το δει κανείς στο χάρτη, είναι κρίσιμο για την υλοποίηση των παντουρκικών σχεδίων. Εκεί η περιοχή είναι στρατηγική σημασία γιατί βρίσκονται όλες οι τουρκικές και τουρκόφωνες δημοκρατίες της Κεντρικής Ασίας, οι πρώην Σοβιετικές αυτές δημοκρατίες. Η Τουρκία καθυστερεί γιατί ζητά επιπλέον χρήματα, επιπλέον επιμελητεία, επιπλέον ανταλλάγματα από το ΝΑΤΟ. Τελικά οι Ταλιμπάν διαμηνύουν να φύγουν οι Τούρκοι από εκεί. Οι Σύριοι συνεχίζουν να αμήνονται στα τουρκικά σχέδια. Η Τουρκία έχει καταλάβει εδάφη στη Βόρεια Συρία, τα οποία προετοιμάζει το έδαφος για να τα προσαρτήσει, εγκαθιστά υποδομές εκεί δικές της, αντικαθιστά τα συριακά έγγραφα με τουρκικά, δεν είναι μόνο η κατοχή. 12 Σύριοι μισθοφόροι φανατικοί, συνεργάτες της Τουρκίας, εξουδετερώθηκαν μετά από βομβαρδισμούς του Συριακού Αραβικού Στρατού, των νόμιμων δυνάμεων της χώρας στην Ιντλίπ, το χειρό εκεί των φανατικών, αυτά σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο. Συνεχίζει η Τουρκία και στο Αιγαίο. Χθες είχαμε παραβιάσεις, παραβάσεις στο FIR Αθηνών και στον Εθνικό Εναέριο Χώρο, 10 Ιουνίου. Δύο σχηματισμοί, δύο των δύο F-16, μεμονωμένα, δύο συνή, 2-35, αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας, αεροσκάφη παρακολούθησης, κατασκοπευτικά αεροσκάφη δηλαδή, 6 αεροσκάφη, 4 παραβάσεις, 29 παραβιάσεις, βορειοανατολικό, κεντρικό, νοτιοανατολικό, Αιγαίο. Όλα αυτά αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από την πολεμική αεροπορία, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική, κυνηγημένοι έφυγαν δηλαδή, αλλά για ποιο λόγο να τους αφήνουμε να προκαλούν, για ποιο λόγο να έχουμε θρηνήσει ήρωες πιλότους από τον ανθό της ελληνικής νεολαίας, για ποιο λόγο να ξοδεύουμε καύσιμα και να επιβαρύνεται η συντήρηση των αεροσκαφών μας για να κυνηγάμε τους παραβάτες. Βγάλτε αυτή την ανακοίνωση, όποιο αεροσκάφος τουρκικό το ξανακάνει θα έχει την τύχη του ρωσικού. Δεν θα κουραστώ να το λέω. Ο Τσαβούσογλου τώρα έχει ενοχληθεί γιατί η Ελλάς επιτέλους κήρυξε την Τουρκία ασφαλή χώρα για άσυλο. Σαφές και δυνατό ισχυρό πλήγμα στα υβριδικά σχέδια της Τουρκίας. Δυσαρέσκεια από την Άγκυρα φυσικά. Από τη μία έχει τους τρομοκράτες και δεν τους δίνει στην Τουρκία. Από την άλλη πλευρά στέλνει στους πρόσφυγες και λες πως η Τουρκία είναι ασφαλής χώρα. Μα τι αντίφαση είναι αυτή, ας είμαστε ειλικρινείς. Φυσικά δεν το χάψαμε αυτό, είπε σήμερα μεταξύ άλλων ο Τσαβούσογλου, ο Μευλού Τσαβούσογλου, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών. Τρομοκράτες εννοεί όσους αντιφρονούντες της Τουρκίας έχουν καταφύγει εδώ, τους οποίους θέλει η Άγκυρα να δικάσει κατηγορώντας τους ως γκουλενιστές, ως επίδοξους παξικοπηματίες, ως Κούρδους, ως οτιδήποτε άλλο. Όποιος αντιστέκεται εκεί στο καθεστώς φυλακίζεται. Βοά η διεθνής κοινότητα, οι διεθνείς οργανισμοί, οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι φυλακίσεις δημοσιογράφων και όλα αυτά κατηγορεί τη χώρα μας, η Τουρκία,
η οποία δεν διστάζει να χρησιμοποιεί δυστυχισμένους αναξιοπαθούντες ανθρώπους σαν όργανα πραγματοποίησης υβριδικών σχεδίων εναντίον της Ελλάδος και της Ευρώπης, πρέπει να δίνουν εκεί στην Άγκυρα τη δέουσα σημασία, το δέοντα σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και στην ανθρώπινη ζωή. Επίσης ο Τσαβούσογλου, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, ξανά βάλει εναντίον του Νίκου Δένδια. Ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος προσπαθεί να διατηρήσει τις ισορροπίες, απ' τη μία έδωσε σαφές μήνυμα στην κατοχική δύναμη μέσα στην Άγκυρα. Πραγματικά συγκλώνησε το τουρκικό κατεστημένο η παρουσία Δένδια στην Άγκυρα. Απ' την άλλη υποδέχτηκε θερμά εδώ το Μευλού Τσαβούσογλου, κρατώντας πάντα ανοιχτούς διάβλους, δείχνοντας ένα ανθρώπινο πρόσωπο. Σε κάθε περίπτωση διαμαρτύρεται ο Τσαβούσογλου ότι ο Δένδιας κάνει συνεχώς δηλώσεις εναντίον της Τουρκίας. Η τουρκική κοινή γνώμη ζητά από τους πολιτικούς της Άγκυρας να προστατεύσουν, λέει, τα δικαιώματα της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο από τις μαξιμαλιστικές προσεγγίσεις της Αθήνας στην περιοχή. Η Τουρκία είναι γνωστά τα δικαιώματα που έχει η Τουρκία. Η Τουρκία, η οποία στην Ανατολική Μεσόγειο έχει μία λωρίδα, εκεί στην περιοχή, αν δεν απατώμε, της Ατάλιας, δεν έχει καμία σχέση ούτε με την Κυπριακή ΑΟΣ, ούτε με την ελληνική ΑΟΣ και την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Φυσικά δικαίωμα σε αυτήν έχουν όχι μόνο τα μεγάλα νησιά Κρήτη και Κύπρος, η Κύπρος είναι και ανεξάρτητο κράτος, μέλος του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλα τα κατοικημένα νησιά, τα Δωδεκάνησα, το σύμπλεγμα της Μεγίστης και όλα αυτά, περιοχές που η Τουρκία προκαλεί προσπαθώντας να δημιουργήσει τετελεσμένα. Συζήτησαν και οι Υπουργοί Άμυνας της Υπερδύναμης και της Άγκυρας, Όστιν και Ακάρ, Λόιντ Όστιν και Χουλουσία Ακάρ, μίλησαν για τη διμερή συνεργασία και τα περιφερειακά ζητήματα. Φυσικά η Τουρκία έχει αφαιρεθεί επίσημα από το πρόγραμμα των F-35, που όπως όλα δείχνουν κάποια στιγμή μπορεί, όχι στο πολύ μακρινό μέλλον, να αρχίσει να παραλαμβάνει η Ελλάς. Θα δούμε τι και πώς θα γίνει. Πάμε τώρα λίγο πιο μακριά, στη Σαουδική Αραβία. Ο συνασπισμός υπό την χώρα του βασιλέα Σαλμάν έχει επέμβει στην Ιεμένη εναντίον των φιλοϊρανών ανταρτών Χούτι. Ανακοίνωσε χθες ότι σταματά τις αεροπορικές επιδρομές ώστε να ξεκινήσουν διαδικασίες για πολιτική διευθέτηση εκεί. Αυτά προς το παρόν. Να δούμε αν έχουμε κάποια τελευταία ενημέρωση. Κράτησε λίγο παραπάνω η σημερινή